Κύριε καθηγητά, είστε ο Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Είστε Διευθυντής της μεγαλύτερης μονάδας εντατικής θεραπείας της χώρας, πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας και μέλος της αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Επομένως, θα λέγαμε ότι οι θέσεις αυτές περιγράφουν ακριβώς την πρώτη γραμμή στο μέτωπο για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 στην Ελλάδα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν συμμερίζεστε τη συγκρατημένη αισιοδοξία που εκφράζετε τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την έκβαση της εθνικής απόκρισης απέναντι στην πανδημία. Να καλησπέρισω τους ακροατές σας και τους ασθενείς της χώρας μας, που συνάδελφοι, γιατροί σαν και εμένα και πολλούς άλλους βέβαια, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παλεύουμε χρόνια τώρα ακριβώς για αυτούς. Ήθελα να πω αυτό που λέτε. Ναι, τη συμμερίζομαι απολύτως, βλέποντας το ρυθμό που έρχονται οι ασθενείς στο νοσοκομείο μας, τον Ευαγγελισμό, το οποίο είναι νοσοκομείο πρώτης γραμμής και για τον κορονοϊό τώρα, έχουν ανοίξει. Βλέπω, ας πούμε, το ρυθμό που περιμέναμε, έτσι με, θα λέει κανείς, αν συνεχιζόταν η κατάσταση, η αρχική, δηλαδή πριν να φανταστείτε περίπου ένα μήνα, και που είχα επιβάλει μια σειρά μέτρων, θα σας πω, να μειώνεται. Δηλαδή, παράδειγμα, στον Ευαγγελισμό ετοιμάσαμε γρήγορα, με ίδια μέσα, ενώντας ανοίγοντας μονάδες, με αναπνευστήρες που είχαμε backup κλπ. 64 κρεβάτια, ειδικά για κορονοϊό. Εκεί που είχαμε, ας πούμε, συνολικά, φανταστείτε, μόνο 30 για όλους τους ασθενείς. Συν τα άλλα κρεβάτια που είχαμε για τους. Επίσης, ανοίξαμε κλινική μεγάλη, 90 με 180 κρεβατιών για ασθενείς με COVID. Λοιπόν, τώρα η πληρότητα της ΜΕΘ που υπάρχει, δεν γεμίζει αυτά που σας λέω, 44. Έχουμε γύρω στους 20, όχι γύρω, ακριβώς, 29 ασθενείς. Ενώ έχουμε περιθώρια 64 ασθενών για COVID, το λέμε COVID τώρα, κορονοϊό κλπ. Για τον νέο κορονοϊό. Σημαίνει αυτό ότι, και βλέπουμε και το τελευταίο ρυθμό, πέφτει ο ρυθμός συνεχώς. Για παράδειγμα, χτες εφημερίδα ο Ευαγγελισμός και δεν πήραμε ούτε έναν ασθενή στις μονάδες ειδικής θεραπείας. Ούτε έναν. 29 είχαμε, 29 μείναμε. Πράγμα που έχει επιβεβαιωθεί, ας πούμε, είναι συμβατό και με προηγούμενες ημερομηνίες και εκτιμήσεις, ότι οι ασθενείς δεν αυξάνουν. Είναι σταθεροί κατά το μάλλον ήττων και μπαίνουν ένας, δύο ασθενείς κλπ. Κύριε καθηγητά, επειδή τα δεδομένα αλλάζουν από μέρα σε μέρα και ελπίζουμε ότι θα συνεχίζουν να αλλάζουν προς το καλύτερο, να σημειώσουμε ότι η συζήτηση αυτή βιντεοσκοπείται την Κυριακή 12 Απριλίου. Επομένως και η συζήτησή μας γίνεται πάνω στη φωτογραφία της στιγμής αυτής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τον νέο κορονοϊό και τις επιπτώσεις του στο αναπνευστικό σύστημα. Ακούμε, διαβάζουμε τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες ότι οι επιπτώσεις αυτές μπορεί να είναι ακόμα, να παραμένουν ακόμα και μετά την αποθεραπεία του ασθενούς. Έχουν χαρτογραφήσει οι επιστήμονες μέχρι αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι συνέπειες στο αναπνευστικό σύστημα ενός ανθρώπου που έχει εκτεθεί στον ιό? Ναι, η ερώτησή σας έχει, όπως καταλαβαίνετε, πολλά κομμάτια. Είναι καταρχάς, όταν αρρωστήσει κάποιος από τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός είναι ένας ιός, όπως το λέει και η λέξη, ρινοϊός, δηλαδή, ας πούμε, πώς το λένε, RNA ιός, όπως, ας πούμε, η ομάδα των κορονοϊών. Αυτός ο συγκεκριμένος ιός έχει δυστυχώς το τρομερή ιδιότητα να είναι πάρα πολύ μεταδοτικός. Απόδειξη ότι έκανε πανδημία στην ανθρωπότητα. Κορονοϊοί εμφανίζονται και στην καθημερινή πράξη. Δηλαδή, κορονοϊοί υπάρχουν στο κρυολόγημα κλπ. Στην ομάδα αυτή, αλλά προκαλούν κρυολογήματα κάθε χρόνο και τα λέει κανείς συνεχώς. Επίσης, έχουν εμφανιστεί μικρό είναι οι MERS, αυτή η πανδημία που έγινε στη Σαουδική Αραβία και στις γύρω περιοχές,
Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μερικά χρόνια πριν, αλλά αυτοπεριορίστηκε εύκολα. Επίσης, το SARS πριν από το 2003-2004 στην Κίνα επίσης δεν διαδόθηκε. Εδώ λοιπόν η ιδιότητα αυτού του ιού είναι ότι έχει τεράστια μεταδοτικότητα. Τεράστια. Οπότε, από την άλλη μεριά είναι μια πνευμονία όπως οι άλλες υιογενείς πνευμονίες. Δηλαδή, μια πνευμονία η οποία προσβάλλει τους πνεύμονες στα πνευμονία, δηλαδή πηγαίνει και αναπτύσσεται εκεί στους πνεύμονες και κάνει σκιές δηλαδή, ρίχνει το οξυγόνο του, κάνει δύσπνοια κτλ. Όπως κάνουν οι υπόλοιπες πνευμονίες, με το χαρακτηριστικό ότι είναι και από τους δύο πνεύμονες. Δηλαδή, και μόνο το ότι πηγαίνει και προσβάλλει κατά κανόνα τους δύο πνεύμονες, κάνει την πνευμονία αυτή σοβαρή. Πάντως, να ενημερώσω και που ξέρουν βέβαια οι ακροατές μας κλπ. Ότι το μέγιστο ποσοστό, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες ήδη από την Κίνα και επιβεβαιώνονται και τώρα, το μέγιστο ποσοστό, γύρω στο 80%, περνιέται ελαφρά. Όμως, αυτό το ελαφρά και ένα 20% δημιουργεί μέτρια ή βαριά προβλήματα. Ένα 10% και λιγότερο ίσως είναι εκεί που καταλήγουν στις εντατικές θεραπείες ή στα πρόθυρα εντατικές θεραπείες. Το θέμα αυτών ιών είναι το εξής, που έχει σχέση και με ένα ερώτημα που κάνουν πολλοί ασθενείς κλπ. Και οι γιατροί εμείς οι ίδιοι έχουμε πολύ, ότι κάποιος που έχει ίδια συμπτώματα δεν ξέρουμε εξ αρχής αν θα καταλήξει στην ομάδα των ελαφρών και θα μείνει και θα τελειώσει το θέμα μετά από καμιά δεκαριά, 15 μέρες, ή θα καταλήξει να είναι υποψήφιος για εντατική θεραπεία. Γι' αυτό, κύριε καθηγητά, είναι κάτι που θα ήθελα να θέσω και να ενημερώσουμε τα άτομα που μας παρακολουθούν. Εάν κάποιος έχει εκτεθεί στον ιό, οι συστάσεις μέχρι στιγμής είναι, εφόσον έχει ήπια συμπτώματα, να παραμείνει στο σπίτι του. Τι γίνεται όμως στις περιπτώσεις που τελικά την 6η, την 7η, την 8η ημέρα τα συμπτώματα αυτά ενταθούν, μήπως τελικά είναι αρκετά αργά για να φτάσει κάποιος στο νοσοκομείο και να δεχθεί περίθαλψη και φροντίδα? Ναι. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, η έννοια το ότι απομονώνουμε σπίτι και δέχομαι οδηγίες από το τηλέφωνο μέσω του ΕΟΔΗ, ας πούμε όπως είναι προκειμένο κλπ, είναι πολύ ρισκαρισμένη. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ενώ, σας είπα, προσέξτε να δείτε τι είπα προηγούμενα και τι λέει δηλαδή, η λογική. 80% των ασθενών μπορεί να μείνουν σπίτι τους και να πάνε καλά. Προσέξτε. Όμως αυτό το ξέρουμε αφού γίνουν καλά. Δεν το ξέρουμε πριν. Καταλάβατε. Δηλαδή, εμείς λέμε οι γιατροί ότι 80% θα κάνουν αυτό. Αυτό όμως είναι ανάλυση που κάναμε μετά στο τέλος. Όταν λοιπόν είσαι στο 80%, πες ότι έχει ήπια κάποια συμπτώματα κλπ. Αν θα περιπέσει στο ποσοστό του επικίνδυνο, δεν το ξέρει. Επομένως, ένας άνθρωπος που μένει στο σπίτι του, ιδίως όταν έχει επιβαρυντικούς παράγοντες, που σημαίνει αρρώστιες διάφορες κλπ. Που αποκαλούνται ευπαθής πληθυσμός κλπ. Και ηλικία μεγάλη, και λέμε μεγάλη εδώ που τα λέμε πάνω από 65, έτσι. Εκεί φαίνεται. Ίσως πάνω από 70. Εκεί η δυνατότητα να πέσει η ήπια νόσος σε βαριά είναι υπαρκτή. Έτσι λοιπόν, η έννοια κάθομαι σπίτι μου και θα περάσει σαν ένα κοινό κρυολόγημα δεν ισχύει. Ισχύει το ότι κάθε σπίτι, ιδίως οι ηλικίες και οι αρρώστιες που είπα προηγούμενα, άνθρωποι που έχουν τις αρρώστιες αυτές, πρέπει να σε επαγρύπνηση. Και η επαγρύπνηση σημαίνει ότι πρέπει να έχουν τον γιατρό τους συνέχεια σε επαφή. Τώρα, το θέμα είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί δεν έχουν γιατρό. Δεν έχουν ιδιώτη γιατρό. Οι ιδιώτες επίσης και αυτοί φοβούνται να πλησιάσουν, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί. Επίσης δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια. Και τέλος, το σύστημα υγείας ως προς την πρωτοβάθμια, που εδώ θα παίζει σημαντικό ρόλο, δεν είναι και το πιο δυνατό. Η μεγάλη μας πληγή, γιατί αν μου επιτρέπετε κύριε καθηγητά, τις τελευταίες μέρες ακούμε συχνά τη φράση «για οποιοδήποτε θέμα απευθυνθείτε στον οικογενειακό γιατρό σας». Η Ελλάδα δεν έχει αναπτύξει το σύστημα, δεν έχει αναπτύξει και την κουλτούρα σε επίπεδο του πολίτη της χρήσης οικογενειακού γιατρού και αυτό είναι ένα από τα δύναμα σημεία μας και στην παρούσα έκτακτη περίσταση. Συμφωνείτε? Απόλυτα. Εδώ φάνηκε η γύμνια μας. Εδώ φάνηκε. Λέμε να πάει ο κόσμος στον οικογενειακό γιατρό και διερωτάτε ποιον είναι οικογενειακό γιατρό, αφού δεν έχουμε. Φανταστείτε ότι και πιο παλιά που υπήρχε ο θεσμός αυτός κάπως,
του ΙΚΑ κλπ. Ήταν ήδη αδύναμος, δεν ήταν ισχυρός. Υπήρχε όμως. Τώρα δεν υπάρχει. Δηλαδή, επίσης, οι πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας δεν είναι ισχυρές. Επίσης, δεν καλύπτουν, για παράδειγμα, υπάρχει πλήθος ανθρώπων και ασθενών κλπ. Που δεν ξέρουν πού να πάνε. Δεν είναι εγγεγραμμένοι, δεν έχουν κάπου, πώς να το πω. Κύριε καθηγητά, ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το ζήτημα της διασωλήνωσης το οποίο αναφέρατε. Σε πολλοί κόσμο υπάρχει η εκτίμηση ότι η διασωλήνωση ουσιαστικά είναι το τελικό στάδιο και από εκεί και πέρα απομένουν λίγες ελπίδες στον ασθενή για αποκατάσταση. Κάτι τέτοιο είναι μια σωστή εκτίμηση? Η δική μας εμπειρία είναι η εξής. Έχουν μπει στη μονάδα και διασωληνωθεί. Έχουν μπει στη μονάδα 36 ασθενείς. Και έχουν βγει μέχρι τώρα 10. Δηλαδή, μέχρι τώρα. Έχουμε ακόμα 18 μέσα. Λοιπόν, που σημαίνει το εξής. Ότι αυτό είναι πριν από δύο μέρες ο προλογισμός. 34%, 35% κάπου εκεί βγαίνει, έχουν ήδη αποσωληνωθεί. Βγει από τη μονάδα. Βγει. Καλά. Δηλαδή, από αυτούς τους ασθενείς που ήταν βαριά και θα πεθαίναν σίγουρα, να σας το πω διαφορετικά, εμείς διασωληνούμε μόνο όταν ο ασθενής είναι πολύ βαριά. Ποτέ πρώιμα. Ποτέ πρώιμα. Υπάρχουν και αντιλήψεις πιο πρώιμα διασωληνώσεων, αλλά εμείς είμαστε της σχολής αυτής. Όταν ο ασθενής δεν πηγαίνει με άλλα μέσα που έχουμε, με διάφορους τρόπους, με μηχανήματα απ' έξω κτλ., να γλιτώσει τη διασωλήνωση. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι ασθενείς λοιπόν θα πέθαναν σίγουρα. Ήδη λοιπόν 35% των ασθενών έχουν βγει και είναι καλά. 35%. Είναι ακόμα μέσα ασθενείς που από αυτούς σίγουρα θα βγουν πολλοί. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Σίγουρα όμως και μερικοί θα επιβιώσουν δυστυχώς. Δηλαδή υπάρχουν μερικοί που είναι βαριά που δεν μπορούν να τα φέρουν βόλτα. Εγώ υπολογίζω τα ποσοστά καλής έκβασης από τη μονάδα δικής θεραπείας πιστεύω θα πλησιάσουν το 70%, 65-70% στο δικό μας τμήμα. Κύριε καθηγητά, σχετικά με ασθενείς με παθήσεις του αναπνευστικού, όπως είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή το άσθμα, έχουμε μέχρι στιγμής ενδείξεις για ενδεχόμενη επίπτωση κάποιων φαρμάκων, όπως οι βιολογικοί παράγοντες, η εισπνεόμενη κορτιζόνη ή η οξυγονοθεραπεία, που να επιδρούν στην ευπάθεια αυτών των ασθενών, αυτών των ατόμων? Το μέγιστο ποσοστό των ασθενών στην Ελλάδα έχουν ήπιο άσθμα. Ήπιο. Μερικοί έχουν μέτριο σε ένα ποσοστό, όχι πολύ μεγάλο, μέτριο, 15-20%. Και οι υπόλοιποι έχουν πολύ ελάχιστο ποσοστό έχει βαρύ άσθμα που απαιτεί βιολογικούς παράγοντες. Αυτοί που έχουν βιολογικούς παράγοντες σίγουρα είναι σε αυξημένο κίνδυνο. Γιατί είναι ανοσοποιητικοί παράγοντες που σίγουρα. Επίσης, οι άνθρωποι αυτοί, φανταστείτε ότι κάνουν παροξύνσεις την ώρα που απλώς επιδείχνουν το άσθμα τους και χωρίς καμιά συχνά αιτία. Φανταστείτε τώρα να πάθουν και κορονοϊό. Έχουμε δύο ανθρώπους μέσα στη μέθη τέτοιους που έχουν άσθμα, βαρύ άσθμα σχετικά, δύο κυρίες. Πιστεύουμε θα τις βγάλουμε, να τα βγουν. Όμως, σίγουρα περνάνε μέσα από συμπληγάδες. Πάντως, σίγουρα είναι πρόβλημα. Και ένα τεράστιο κεφάλαιο είναι το κάπνισμα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει συμπεριλάβει τους καπνιστές, τους χρόνους καπνιστές της ευπαθής ομάδες. Υπάρχουν κάποια επιπρόσθετα προληπτικά, προστατευτικά μέτρα που θα έπρεπε να λαμβάνει η συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων? Κοιτάξτε, το θέμα της των ευπαθών ομάδων, καθώς επίσης πόσο μάλλον του καπνίσματος που δεν ευπαθείς ομάδα, είναι απλώς μια συνήθεια, κακή μένα, αλλά δεν είναι αρρώστια, είναι συζητήσιμο πολύ στην επιστημονική κοινότητα. Θέλω να πω ότι όλες οι αρρώστιες, ακόμα και οι συνήθειες, είναι ανεπιβεβαίωτα πόσο ρόλο παίζουν στην ευπάθεια του ανθρώπου. Πιστεύω εγώ, δηλαδή, βάσει της αναλύσεων αυτών, αλλά και των υπολείπων, ενώ βγαίνουν ότι οι ευπαθείς ομάδες είναι πιο εύκολα να πάθουν βαριά αρρώστια, ναι, μεν ισχύει, αλλά παράλληλα και μεγάλες ηλικίες. Ναι.
Αναφορικά με τα προληπτικά μέτρα, έχουμε τις τελευταίες εβδομάδες μία, θα έλεγα, σύγχυση που υπάρχει στον πληθυσμό σχετικά με την χρήση της προστατευτικής μάσκας. Όταν είμαστε έξω, όλοι μας, έξω κυκλοφορούμε, βγάζουμε το σκύλο μας βόλτα, πάμε βόλτα εμείς κλπ, τρέχουμε κτλ, δεν χρειάζεται μάσκα. Μιλάω για τη μάσκα στην αρχή. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται μάσκα. Όμως, πρέπει να βάζουμε μάσκα στην περίοδο αυτή. Πρέπει, απαραίτητα, μην το συζητάμε. Όλοι μας, όταν πάμε κάπου που υπάρχει παραπάνω κόσμος ή πιθανός συγχρονισμός. Πιθανός. Για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ τώρα που πάμε, έτσι είναι. Φορέστε όλοι μάσκα. Δεν το καταλαβαίνω. Λέει είναι μακριά. Μάλιστα. Και αν πλησιάσουμε λίγο. Μια μάσκα τώρα, αυτή την περίοδο. Απλή μάσκα μιλάω, έτσι, ιατρική μάσκα, έτσι, είναι απλή μάσκα. Η οποία όταν πάμε σε μέρος που υπάρχει κλειστός χώρος, ένα σούπερ μάρκετ, ένα περίπτερο, κάτι κλπ. Που πάμε να αγοράσουμε κάτι κλπ. Να φορέσουμε τη μάσκα. Παντού αλλού, όταν είμαστε έξω και δεν είμαστε σε εξωτερικό, να μάσκα. Είναι τελείως επίσης στο αυτοκίνητο. Βλέπω ανθρώπους που φοράνε μόνοι τους, προχωράνε και φοράνε μάσκα στο αυτοκίνητο. Δεν έχει λογική. Δεν έχει νόημα. Τι να μολύνει το τιμόνι, ή να τσιμολύνει. Επίσης, είναι απόλυτα κατανοητό. Είναι σαφές. Να φοράμε όλη μάσκα. Όλη μάσκα όταν πάμε κάπου που ακόμα και με απόσταση, ιδίως σε κλειστά μέρη, αλλά και σε ανοιχτά μέρη. Φορέστε μάσκα όταν είναι κόσμος γύρω. Αυτή είναι η σύσταση. Τώρα, με τα γάντια που λέτε. Με τα γάντια. Τα γάντια δεν έχουν καμία χρησιμότητα. Είναι τελείως απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται γάντια. Απαράδεκτο. Είναι μην το πω βλακία. Και ο λόγος είναι ότι μας δίνουν μια ασφάλεια ότι δίθεν με τα γάντια που έχουμε δεν κολλάμε κορονοϊό, ενώ τότε ακριβώς μπορούμε να κολλήσουμε. Γιατί φοράμε τα γάντια και μπορούμε να κουμπίσουν κάπου. Απόλυτα ξεκάθαρες οι συστάσεις, κύριε καθηγητά. Μία τελευταία ερώτηση. Διαβάσαμε με ικανοποίηση πριν από μερικές ημέρες την είδηση ότι με συντονίστρια, την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Τουλούμη, μεταξύ άλλων και η κλινική εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, στην οποία είστε διευθυντής, συμμετέχει σε κλινική μελέτη για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα ενός νέου αντιϊκού φαρμάκου για τον νέο κορονοϊό. Θα ήθελα από εσάς την εκτίμησή σας, αν θέλετε, σχετικά με το πότε βλέπετε το φως στο τούνελ χρονικά για την διάθεση ενός εμβολίου ή ενός αντιϊκού φαρμάκου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως η ασπίδα μας απέναντι στην εξάπλωση της πανδημίας. Η πιστοποίηση ενός φαρμάκου είναι πολύ πιο εύκολη από το εμβόλιο. Πολύ πιο εύκολη. Δηλαδή, το καταλαβαίνει κανείς από την πρώτη ματιά, δηλαδή, χωρίς να είναι και ειδικός. Ένα φάρμακο, βλέπετε ότι, για παράδειγμα, τώρα δίνουμε χλωροκίνη. Χωρίς να είναι αποδειγμένη πλήρως, όμως υπάρχουν μερικά στοιχεία και με τη λογική οφελένει μη βλάπτην και με ανθρώπους που, και ασθενείς μάλλον, τους οποίους τους παρακολουθούμε, να μην κάνουν επιπλοκές, είναι λογικό. Το πολύ μπορεί να μην κάνει κάτι. Αν δεν έχεις κάτι άλλο, το δίνεις. Έτσι λοιπόν, μικρές κλινικές μελέτες που βγήκανε, μας έπεισαν να το δώσουμε. Δεν αποδειγμένο, να εξηγηθούμε. Όμως το δίνουμε. Μέσα διάστημα σας λέω με μερικούς ασθενείς που τσεκάρανε μερικοί συνάδελφοι. Επίσης και αντίστοιχα οι αντιϊκά φάρμακα έχουν δοκιμαστεί. Τα οποία πάλι δεν κάνουν παρενέργειες, γνωστά φάρμακα, με την ελπίδα να κάνουν κάτι. Δραστικά φάρμακα, πιστεύω, δραστικά με την έννοια ότι όπως αυτό που λέει τη μελέτη που συμμετέχουμε και τα λοιπά, που είναι παγκόσμια πρακτικά, που ξεκινάει από το NIH της Αμερικής και προφανώς συμμετέχουμε, είναι μια ελπίδα. Όμως θα αποδειχτεί. Θα βγει γρήγορα δραστικά φάρμακα. Το εμβόλιο είναι το μεγάλο θέμα. Το εμβόλιο θέλει δοκιμές σε πληθυσμούς, να δεις αν αυτοί θα ξανακολλήσουν πάλι. Πέρα από την ασφάλεια δηλαδή, η αποτελεσματικότητα είναι δύσκολο να αποδειχτεί. Θέλει καιρό. Πιστεύω να είναι έτοιμο πριν το τέλος του έτους. Από ό,τι ακούω τους ειδικούς, γιατί δεν είμαι ειδικός βέβαια στα εμβόλια, ακούω όμως τους ειδικούς που συζητούν κλπ. Και που έχουν τεράστια γνώση σε αυτό, αυτή είναι η πιο αισιόδοξη άποψη που έχουν. Αν γίνει κάτι προηγούμενα, θα εκπλαγούν. Με αυτή την αισιόδοξη εκτίμηση, πρόβλεψη λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω
πάρα πολύ για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε και να σας ευχηθώ, κύριε καθηγητά, καλή δύναμη στον αγώνα αυτό τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, το επόμενο διάστημα.